Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump Les Mills. Γυμναστήριο Body House. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο σιρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασήμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697 53033 80. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. So easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. Έφτασε και πάλι αυτή η μέρα του χρόνου 14 Φεβρουαρίου, η εμπορική και καταναλωτική εορτή, η ημέρα επιβεβαίωσης του έρωτα ενός ζευγαριού. Όπως και να έχει, δωράκια ήθιστε να ανταλλάζονται και πολλοί λένε πως το να μην κάνει κάποιος έστω ένα συμβολικό δώρο κρύβει παγίδες. Ο Βαλεντίνος υπήρξε σύμφωνα με το θρύλο ιερωμένος του 3ου αιώνα. Παρά τις αυτοκρατορικές διαταγές και απαγορεύσεις, πάντρευε τα ερωτευμένα ζευγάρια γλιτώνοντας τους άντρες από τη στρατιωτική θητεία. Μάλιστα, όταν φυλακίστηκε, αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Λέγεται ότι όταν στη φυλακή ερωτεύτηκε την τυφλή κόρη του δεσμοφύλακά του και της έστειλε γράμμα με την υπογραφή «Με αγάπη από τον Βαλεντίνο σου» και για να μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα ο προστάτης των ερωτευμένων είναι ο Άγιος Ιάκυνθος. Λόγω της ημέρας ήταν αυξημένη η κίνηση σήμερα σε ανθοπολία και είδη δώρων. Βεβαίως η κίνηση αναμένεται σήμερα να κορυφωθεί, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές και βραδινές ώρες. Υπάρχει πληθώρα επιλογών από συνθέσεις με κόκκινα τριαντάφυλλα, με ορχιδέες φαλενόψεις, με ζέρμπερες, κόκκινες καρδούλες, αρκουδάκια, μπαλόνια. Υπάρχουν μεγάλη ποικιλία επιλογών σε πολύ οικονομικές τιμές, ανάλογα στον καιρό που ζούμε.
ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι, η σημερινή μέρα είναι μια αφορμή για τον κόσμο να εκφραστεί στον άνθρωπό του. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πολλά ή λίγα τα λουλούδια, σημασία έχει η κίνηση για τη σημερινή ημέρα. Έρχεται ο κόσμος, ψωνίζει, είναι ικανοποιητικά. Έρχονται κοπελιές, παίρνουν δώρο για τα αγόρια τους και αντίστοιχα οι άντρες για τις γυναίκες. Μέχρι στιγμής εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Προτιμούν μικρά δωράκια, καρδούλες, με αλυσιδούλες με καρδούλες. Τα κορίτσια παίρνουν δώρα στα αγόρια τους βραχιόλια ή ρολόγια. Και οι άντρες μέχρι και προτάσεις γάμων σήμερα. Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διατάξεις για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ταμεία που επεξεργάζεται η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Νάντια Βαλαβάνη, προκειμένου να αρχίσει η υποδοχή αιτήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές και να στηριχθούν τα έσοδα. Επίγοντα χαρακτήρα έχει η ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία, δεδομένου ότι το έλλειμμα του συστήματος για το 2015 εκτιμάται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τουλάχιστον άλλα 850 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τις προωθούμενες αλλαγές, 13η σύνταξη, πάγωμα μειώσεων στα επικουρικά. Η αρχή στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα γίνει με τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που θα έρθουν στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα και εκεί θα συμπεριληφθούν με τη μορφή τροπολογιών όλες οι επίγουσες διατάξεις για τα έσοδα και τα ταμεία. Στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, θα περιλαμβάνονται χρέη προς το δημόσιο που έχουν λήξει στις 31/12/2014, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα προβλέπει είτε κατάργηση του ανώτατου οφειλής, είτε αύξησή του πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, που προβλέπει η ισχύουσα καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης σε αυτή. Ένα διαφορετικό κλίμα σε σχέση με αυτό που αντιμετώπιζαν την τελευταία πενταετία στο Υπουργείο Υγείας συνάντησαν την Παρασκευή οι φαρμακοποιοί στην πρώτη επαφή που είχαν με τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή. Η θέση του Υπουργού Υγείας ήταν η εξής: ναι στα μικρά φαρμακεία της γειτονιάς, του χωριού και των νησιών. Όχι στη συγκέντρωση πλούτου στους μεγάλους και στους λίγους. Όχι στο ελεύθερο και διευρυμένο ωράριο του φαρμακείου. Όχι στην απελευθέρωση των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ουσιαστικά αλλάζει τα περισσότερα από αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί μέσα στην κρίση και αφορούν τον κλάδο των φαρμακοποιών. Ο κύριος Κουρουμπλής είπε στους φαρμακοποιούς ότι οι προτινόμενες αλλαγές σε οτιδήποτε αφορά το θεσμικό πλαίσιο των φαρμακείων είναι σε σωστή κατεύθυνση. Οι θέσεις τους θα επεξεργαστούν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάρτιο. Αυτό που έχει σημασία, είπε ο Υπουργός, είναι να καλλιεργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Την επαναφορά στις 5 ημέρες της χρονικής διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος εξήγηλε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εγχώριας γαλακτοπαραγωγής. Με το προηγούμενο καθεστώς και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, δεν υπήρξε βελτίωση ούτε στην τιμή του γάλακτος από την πλευρά του καταναλωτή, πόσο μάλλον όταν στον ίδιο τον παραγωγό υπήρξε μείωση της τιμής πώλησης του γάλακτος, άρα διπλό πρόβλημα. Εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επαναφορά στις 5 ημέρες. Θα το δούμε άμεσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει θέληση από εμάς να στηρίξουμε το συγκεκριμένο κλάδο, την αγορά. Η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος, ιδιαίτερα στη χώρα μας, πρέπει να συνδεθεί και με αγελαδοτρόφους και με την εγωπροβατοτροφία, τονίζει ο κ. Αποστόλου. Αναφορικά με τη σταδιακή κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες, ο κ. Αποστόλου σημειώνει ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Θα το δούμε έχοντας ουσιαστικά μία κατεύθυνση όσο γίνεται γρηγορότερα εντός της χρονιάς να καταργήσουμε ένα μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ουσιαστικά θα μας φέρει στο ίδιο επίπεδο πληρωμής φόρου για τους αγρότες που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε υπολογίσει ότι αν μειωθεί γύρω στα 30 με 35 λεπτά ο ΕΦΚ, θα είμαστε στα μέσα επίπεδα και θα το προχωρήσουμε εντός της χρονιάς. Με προοπτική σε βάθος χρόνου να καταλήξουμε σε αυτό που λέμε αγροτικό πετρέλαιο, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΦΚ.
Ο αναπληρωτής υπουργός σημειώνει ότι το 2015 ο έμφυα καταργείται και τον ενδεχόμενο φόρο που θα προκύψει της υψηλής ακίνητης περιουσίας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ως φορολογητέα ύλη σε αυτόν τον φόρο δεν θα μπουν τα εργαλεία άσκησης αγροτικής δραστηριότητας, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες, οι στάβλοι θα μείνουν έξω από αυτόν τον υπολογισμό. Άρα μιλάμε για μόνιμη κατάσταση από το 2015 και μετά. Αναφορικά με την 13η σύνταξη, ο κύριος Αποστόλου τονίζει ότι αφορά όλους τους αγρότες. Όσοι αγρότες έχουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ, που πιστεύουμε ότι είναι το σύνολο των αγροτών, θα πάρουν τη 13η σύνταξη, σημειώνει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογραμμίζει ακόμη ότι πρέπει να δούμε πώς θα βάλουμε τάξη στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Το λέω αυτό γιατί το πρώτο που παρέλαβα ήταν ένας φάκελος με βεβαιωμένα πρόστιμα 1,5 δισεκατομμύριο και να επικρέμονται άλλα 540 εκατομμύρια που οφείλονται σε κακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Άρα θα πρέπει άμεσα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πρόστιμα, αλλά κυρίως πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και προκαλούν αυτές τις κάκιστες επιδόσεις. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 2621 020168 και 697-53033-80. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν χθες βράδυ σε κέντρο του πύργου μέλη και φίλοι της περιβαλλοντικής δράσης του πύργου. Η όμορφη βραδιά των μελών της που αγωνίστηκαν για να αποτρέψουν την περιβαλλοντική καταστροφή δίπλα από τον Αλφαιό ποταμό στη θέση Λίμνες ξεκίνησε με ομιλία της απερχόμενης Προέδρου Πινελόπης Γαλανοπούλου και τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας που τίμησε τη βραδιά με την παρουσία του. Στη συνέχεια έκοψαν την πίτα και διασκέδασαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν με την περιβαλλοντική και το διοικητικό της Συμβούλιο χωρίς υπαναχωρήσεις για να εφαρμόσουμε τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική δράση οπλίστηκε με τόλμη και γνώση και μέσα από απαράβατες αξίες και αρχές που την διέπουν συνεργάστηκε ακούραστα και συντονισμένα με θεσμικούς φορείς, με επιστήμονες για την αποκατάσταση της αυτερεσίας και της παρανομίας που διαπιστώθηκε κάποια στιγμή πιο ενεργά στον τόπο μας μεθοδευμένα κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι μέσα από την αυτερεσία που έκριναν ότι μπορούσαν να έχουν νομιμοποίηση, λειτουργήσαν εις βάρος του περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε όλοι ότι βρισκόμαστε υπό απειλή. Δεν υπάρχει, ίσως plan B, όπως λένε, να υπάρχει. Planet B δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ή λένε ότι δεν πρόκειται να έχουμε ένα πλανήτη όπως μας τον χάρισαν. Έτσι. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ εγκληματικές, είναι ιδιαίτερα εγκληματικές οι παρεμβάσεις μας, η αδιαφορία μας απέναντι σε αυτό που καθημερινά μας περιβάλλει και αν δεν δώσουμε το σεβασμό που πρέπει, σίγουρα τα χρόνια είναι πολύ λιγότερα για να απολαύσουμε αυτό το οποίο
θα ήθελε κανένας να ονειρεύεται. Υποθέτω ότι και ο καινούριος αντιδήμαρχος, ο νέος αντιδήμαρχος, ο κ. Μπέλισσος, που έχει ξεκινήσει το κομμάτι της ανακύκλωσης και της ανάκτησης, υποθέτουμε ότι θα είναι και διαλογή στην πηγή, πέρα από αυτό που αντιμετωπίζουμε, το πρόβλημα δηλαδή, που υποθέτω ότι και σύντομα θα λυθεί, έτσι τουλάχιστον μας έχουν γνωστοποιήσει, της συλλογής και της αποκομιδής, αλλά με ανακύκλωση και ανάκτηση ίσως κάνουμε ένα βήμα πιο γρήγορα για να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή πόλη. Ένα τρέχον ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και νομίζω ότι αφορά όλους. Απλώς να ανακοινώσω ότι την εβδομάδα που έρχεται έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια η διαδικασία για την αναμόρφωση του αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού να αρχίσει από την Ηλία. Και ζητάμε και από την περιφερειακή δράση, όπως και όλους τους ευαίσθητους πολίτες, τους θέλουμε σε αυτή τη διαβούλευση, την οποία ζητάμε να είναι μια πραγματική διαβούλευση και χωρίς εσάς, χωρίς τους πολίτες του Πύργου αλλά και όλης της Ηλίας, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις. Είστε ευαίσθητοι άνθρωποι, γνωρίζετε πολλά από αυτά τα προβλήματα καλύτερα από εμάς. Και αυτό που λέμε συμμετοχή και δημοκρατία στην λήψη των αποφάσεων, για μένα τουλάχιστον είναι απαραίτητο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε μια πενταετία που έρχεται, δηλαδή τη νέα προγραμματική περίοδο που ταυτίζεται απόλυτα με τη διετία της περιφέρειας, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, ευελπιστούμε εν πάση περιπτώσει και θα προσπαθήσουμε στην Ηλία να κάνουμε κάποια έργα ανάπτυξης. Πολλά από αυτά άπτονται και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Η δράση μπορεί να λειτουργεί σαν το δαιμόνιο του Σοκράτη. Και η κάθε δράση, όχι μόνο η περιβαλλοντική και οποιοδήποτε άλλος πολίτης, να μας έχετε λίγο από κοντά, να μας κεντρίζετε λίγο, ώστε να βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή να βλέπουμε το περιβάλλον και να παρεμβαίνουμε χωρίς να το προσβάλλουμε, διότι όπως είπε και η Πινελόπη, αυτός είναι ο πλανήτης, δεν μπορεί να είναι άλλος, αυτή είναι η Ηλία, σε αυτή θέλουμε να ζήσουμε και πρέπει να την προστατεύσουμε. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες επισκέψεις και στον Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης του Πύργου, θα δούμε και τους υπόλοιπους, ζητήσαμε να μπουν μπροστά και εμείς θα είμαστε οι εθελοντές σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών. Δεν πάει άλλο, είμαστε πλέον στο κόκκινο και θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράση όπως είπα και στην αρχή. Θεωρώ ως προσωρινή διοίκηση του σωματείου πλέον, γιατί ήταν ΜΚΟ, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέχρι τις αρχές τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου που θα προχωρήσουμε στις αρχαιρεσίες. Απίστευτο, αλλά συνέβη και αυτό στην Ηλία Παρασκευή και 13. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και όσα κατήγγειλε το θύμα, ένας υπήκοος Αλβανίας μαζί με τη φίλη του λίστευσαν την αδελφή του στην περιοχή του Πελοποίου. Η γυναίκα κατήγγειλε αρχικά τη ληστεία στην αστυνομία, αλλά στη συνέχεια ανέφερε πως ο δράστης ήταν ο αδερφός της, ο οποίος φέρεται να της έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο για να της αποσπάσει με την βία τα χρήματα που είχε. Με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Romaine Romact για τους Ρωμά είχαν συνεργασία χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος Σίλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Λικούργος Πολυχρονόπουλος. Τα μέλη του προγράμματος έκαναν ενημέρωση για τη μετεξέλιξή του, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται και οι Δήμοι με σκοπό την προσφορά τεχνικής ή και άλλου τύπου βοήθειας για τον σχεδιασμό project μέσω του οποίου θα μπορούν να επιλύονται διάφορα προβλήματα και ζητήματα που σχετίζονται με τους Ρωμά. Ο Δήμος Σίλιδας διαθέτει έναν από τους οικισμούς πρότυπο, αυτόν του Παπακαυκά, κάτι που έχει αναγνωρίσει και το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κατά τη συνάντηση ζητήθηκε η συμμετοχή του Δήμου. Ο Δήμαρχος Σίλιδας ήταν ιδιαίτερα θετικός σε μια τέτοια προοπτική, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία ότι θα τεθεί ως θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
αυτοψία στο έργο συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασία λιμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στον βιολογικό καθαρισμό Αμαλιάδας, το οποίο ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες από τον Καρδαμά, διενήργησε στις 13 Δευτέρου 2015 ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων κ. Σπύρο Τζουλέκη και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων κ. Χρήστο Παπαγεωργίου, είδε από κοντά την εξέλιξη του έργου, ενώ παρουσία των εκπροσώπων της εργοληπτικής εταιρείας ΑΑΓΙΣ ΑΕ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, τέθηκαν διάφορα μικροπροβλήματα που είχαν να κάνουν με τις τομές που γίνονται σε σημεία που διέρχεται το υπάρχον δίκτυο. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε παρουσία και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Καρδαμά, κ. Δημήτρη Αρβανιτάκη, ο οποίος δήλωσε την ικανοποίησή του για την έναρξη του έργου, το οποίο το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό για το χωριό και τους κατοίκους του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε η υλοποίησή του. Εξάλλου, το όλο έργο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις αντιρρύπανσης, παράκτειας προστασίας, είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και κινδύνευε με απένταξη, ωστόσο με τις απαιτούμενες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής βρέθηκε η κατάλληλη λύση και προχώρησε με τη διαδικασία των ολοκληρωμένων φάσεων με γνώμονα την διασφάλιση συνολικά του έργου. Μετά τον Καρδαμά, το έργο θα συνεχιστεί σε Κουρούτα και Δουνέικα και θα επεκταθεί σε Αμπελόκαμπο, Σαβάλια, Μαραθιά και Ροβιάτα. Οι παρεμβάσεις σε Καρδαμά και Δουνέικα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2015 και οι εργασίες σε Κουρούτα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαπο, καθώς και το έργο της παράκτειας προστασίας, θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ΣΕΣ. Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο το χαρακτήρισε κατά τη χθεσινή του αυτοψία στον Καρδαμά ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο οποίος επεσήμανε ότι προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Με την ολοκλήρωσή του, πρόσθεσε, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα λίμματα σε συνδυασμό με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού. Να σημειωθεί ότι το συνολικό δίκτυο εκτείνεται σε 58 χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό κόστος της πράξης του έργου κυμαίνεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Οριακή αύξηση της ανεργίας κατά 3.861 άτομα σημειώθηκε το Δεκέμβριο σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα οι άνεργοι να ανέρχονται σε 1.063.928 άτομα. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία για το μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα, ενώ οι αναζητούντες για εργασία ανήλθαν σε 205.803 άτομα. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας αναλυτικά για τον μήνα Δεκέμβριο του 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα, αυξημένο κατά 3.861 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από αυτά, 453.098 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του ΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 405.027 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του ΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το μήνα Δεκέμβριο 2014 ανέρχεται σε 173.526 άτομα, από τα οποία οι 103.548 είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και 69.978 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραυδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση.
Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΜ. Τηλέφωνο 2621 0 20168 και 697 53033 80. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 2621 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 71.
με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ωραία τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 6630 968.